Πώς βλέπετε στο ενεργειακό πεδίο τι νεότερα υπάρχουν, καθώς φαίνεται ότι η Δύση έχει υιοθετήσει μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι στη Ρωσία? Ναι, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, μάλλον. Καλημέρα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική διακοπή στην τροφοδοσία πετρελοκευστικού αερίου προς την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως υπάρχουν κάθε φορά που γίνονται κάποιες διπλωματικές κινήσεις ή πρωτοβουλίες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις τιμές να ανασάνουν ή βλέπετε να υπάρχει μια γενικότερη μείωση των τιμών και των τιμών ενέργειας και στο κομμάτι του πετρελαίου και σε λιγότερο βαθμό στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Και γενικότερα υπάρχει πλέον μια βεβαιότητα στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Αυτό έχει κατεβάσει πολλά επίπεδα κάτω το αίσθημα ανησυχίας και ψυχολογικής αβεβαιότητας, το οποίο συμβάλλει στο να αυξάνονται οι τιμές. Βεβαίως, ο πόλεμος είναι απρόβλεπτος. Ανά πάσα στιγμή τα νεύρα όλων είναι τεταμένα και ανά πάσα στιγμή υπάρχει το περιθώριο και της μιας μεγαλύτερης κρίσης, όπως και το περιθώριο της κερδοσκοπίας. Οπότε, κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι από εδώ και στο εξής οι τιμές θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που θα θέλαμε όλοι από οικονομική άποψη, τουλάχιστον από την πλευρά των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, η Αθήνα πώς προετοιμάζεται να οχυρωθεί απέναντι αυτές τις αλλαγές που σημειώνονται στον κλάδο, στην αγορά του φυσικού αερίου? Η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ σωστά ξεκαθαρίσει ότι η άμεση απεξάρτηση από τη Ρωσία είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό και πως αν επιχειρηθεί, το μόνο που θα πετύχει είναι περαιτέρω αύξηση των τιμών, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο μποϊκοτάζ. Παράλληλα, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες συμβάλλουν στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, όπως ταυτόχρονα και κινήσεις απελευθέρωσης τους με πιο πρόσφατη την χρηματαγορά φυσικού αερίου, η οποία εγκαιριάστηκε μόλις εδώ και μερικές ημέρες. Παράλληλα, φαίνεται να δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση στην δυνατότητα εξερεύνησης και διακρύβωσης της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Έτσι, άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο προσοχές σε μέλλον. Έκανε ειδική αναφορά σε αυτό. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξειδικευτεί αυτό σε μεταγενέστερες δηλώσεις. Αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται παντού στην Ευρώπη. Ο κ. Βαλασόπουλος, μας της Σουηδός, και η γερμανική κυβέρνηση, ο γερμανός υπουργός οικονομικών, Παγκάλος είναι και ένας από τους προέδρους των Πρασίνων, δήλωσε πως οι ίδιοι πράσινοι θεωρούν ότι πλέον αμφισβητούν την απόφαση που είχαν λάβει για την επιβολή μορατόριου στην εξερεύνηση και παραγωγή υδρογόνα φράκων στη Βόρεια Θάλασσα. Αντίστοιχες είναι οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού και ακόμα πιο ξεκάθαρες είναι οι τοποθετήσεις του Ιταλού Πρωθυπουργού, του Μάριο Μόντι, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να υπάρξει και πολύ μεγαλύτερη έμφαση για να αυξηθούν μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η εσωτερική παραγωγή φυσικού αερίου στην Ιταλία. Οπότε βλέπουμε μια γενικότερη τάση στην Ευρώπη, η οποία είναι απολύτως ορθολογική και η οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει ό,τι ενδεχόμενα διαθέσιμα αποθέματα υπάρχουν για να μειωθεί, αυτός είναι ο αμεσότερος τρόπος για να μειωθεί η εξάρτησή μας από τη Ρωσία. Παράλληλα, βεβαίως, με εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων υποδομών, διότι και αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα. Θέλει χρόνια αυτό το πράγμα. Ακόμα και οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν τις πρόσθετες ποσότητες LNG την παραγωγή για να διαθέσουν πριν το 2024-2025. Και αυτές που θα μπουν, που είναι γύρω στα 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, η Ευρώπη, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, εισάγει από περίπου 170 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό ή δεδομένο ότι θα καταλήξουν στην Ευρώπη. Είναι όλα θέμα τιμής. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν ελέγχει τις αμερικανικές εταιρείες LNG. Οπότε θα ακολουθήσουν μια εμπορική στρατηγική, όπως την ακολουθούμε και τώρα, το τελευταίο τρίμηνο, που έχουν αυξήσει τις παραδόσεις τους. Όχι όμως οι παραδόσεις που προέρχονται από αυξημένη παραγωγή, οι παραδόσεις που προέρχονται από αναδρομολογήσεις, ανακατευθύνσεις φορτίων και ακριβώς όπως. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, είπατε ότι είναι ο πιο άμεσος τρόπος είναι η εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, για παράδειγμα. Εκεί όπου υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, ποιος είναι, κύριε καθηγητά? Εξαρτάται από το που, για ποια χώρα μιλάμε. Μια χώρα η οποία είχε. Για την Ελλάδα, ξεκινήσαμε. Θα πρέπει πρώτα να τα βρούμε. Πρέπει να γίνει γεωτρήσεις για να διακριβωθούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει κινήσεις σε
οποίες μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, όπως είναι στο Ιόνιο, μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα. Όταν λέτε γρήγορα, ας πούμε, χρόνια. Με ένα... Και στα επόμενα χρόνια, άμα υπάρχουν περιορισμένες βροχές, που αν οριμάσει η κατάσταση, μπορεί να οριμάσει σχετικά γρήγορα, μέχρι ένα με δύο χρόνια να έχουμε τη γεώτρηση. Και αν το απόθεμα είναι αρκετά ευμέγεθες, προφανώς μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην παραγωγή. Δέκα το οποίο θέλει δεκαετίες, αυτό θέλω να πω. Τα νερά νοτίως της Κρήτης, επειδή είναι πολύ βαθύτερα και δεν έχει επιχειρηθεί σε τέτοια βάθη πουθενά στην Ανατολική Μεσόγειο ή στη Μεσόγειο γενικότερα τέτοια γεώτρηση, είναι λογικό να δούμε ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να φτάσουμε στη γεώτρηση. Και βεβαίως εκεί πέρα μπορεί σίγουρα να κάνει τα σεισμογραφικά τα οποία είχε τη δυνατότητα να κάνει η εταιρεία, να κάνουν οι εταιρείες προς το χρονικό διάστημα. Κύριε Τσακίρη, σας τα πρόσφατα στην Ουάσιγκτον συμμετείχατε σε ένα συνέδριο για τα ενεργειακά. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έγινε κουβέντα για τον EastMed και ήθελα να σας ρωτήσω εάν είναι πιθανό ο EastMed, εκεί που οι Αμερικανοί με το περίφημο non-paper ουσιαστικά έβαλαν στην άκρη αυτό το project, αν υπάρχει πιθανότητα να ξαναμπεί στο τραπέζι των προθέσεων, στο τραπέζι των συζητήσεων και να προχωρήσει αυτό το έργο. Για τις τρεις κυβερνήσεις που έχουν συνυπογράψει τη κυβερνητική συμφωνία τον Ιανουάριο 2020, το έργο αυτό ουδέποτε έφυγε από το τραπέζι. Οπότε πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι δηλώσεις που έγιναν τον Υφυπουργό Ενέργειας για διεθνή θέματα, τον κύριο Άντριου Λάιτ, στο συνέδριο, ο οποίος ακριβώς είπε ότι υπό το νέο φως των εξελίξεων το έργο αυτό θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. Και πιστεύω ότι είναι μια θετική δήλωση η οποία τονίζει, συντονίζει, συστηματικοποιεί τις προσπάθειες που γίνονται στην πάλια κατεύθυνση να μπορέσει να υπάρξει υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου μέσα από την ολοκλήρωση σε πρώτη φάση και της τελικής μελέτης σκοπιμότητάς. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή μέσα στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Πάντως είναι σαφές, και αυτό κατέστησε σαφές από όλους τους ομιλητές στο συνέδριο, ότι και από τον γερουσιαστή Μενέντες, ο οποίος έκανε δηλώσεις αντίστοιχες το προηγούμενο βράδυ, από τις δηλώσεις του κ. Λάιτ, ότι οι βασικοί στρατηγικοί λόγοι υποστήριξης του συγκεκριμένου έργου, οι οποίοι ίσχυαν πριν στο Ουκρανικό πόλεμο, τώρα ισχύουν σε πολλαπλάσιο επίπεδο. Οι βασικοί στρατηγικοί λόγοι είναι πάρα πολύ απλοί. Ότι δίνει τη δυνατότητα ένας αγωγός, αυτός, αν έστω και μεσαίας μικρής δυναμικότητας, 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 170, δεν είναι τεράστιο μέγεθος, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι θα είναι και τελικοί καταναλωτές. Αυτή η ζώνη της Βρύτερης Βαλκανικής, συλλαμβανομένης Ελλάδα, και στην Ελλάδα θα υπάρξει αύξηση φυσικού αερίου σημαντική εντός αυτής της δεκαετίας λόγω της απολιγνητοποίησης, όπου μπορεί να καλύψει ένα, να αντικαταστήσει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ρωσικών εξαγωγών. Εάν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ στο βαρομιλούν όταν λένε ότι θέλουν να εκμηδενήσουν, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν πει πολλοί Ευρωπαίοι, όχι τόσο οι Αμερικάνοι, τις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ευρώπη έως το 2030, ένα τέτοιος αγωγός για την Ανατολική Ευρώπη είναι απολύτως απαραίτητο. Είναι πολύ απλά, δεν μπορείς να φέρεις 30 με 40 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG, τόσο είναι η κατανάλωση της περιοχής αυτής. Και βεβαίως ο ΤΑΠ ο ίδιος έχει περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω αύξησης, δηλαδή μπορεί να πάει από τα 10. Τα άλλα 10, και αυτό είναι κάτι να γίνει πάλι μέσα στην τρέχουσα δεκαετία. Μάλιστα. Τα κοιτάζοντα της Ανατολικής Μεσογείου είναι πολύ πιο κοντινά και κυρίως προσφέρουν διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, γιατί όχι μόνο μας απεξαρτούν από την Ρωσία, μας απεξαρτούν και από την Τουρκία. Τουρκική διαμετακόμιση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσουμε, Αλεξία, τους καλεσμένους μας για τις πολύ χρήσιμες επισημάνσεις του, και τον Παντελή από το Βερολίνο και βεβαίως τον κύριο Τσακίρη. Καθώς πάντα η εικόνα που μας δίνει για το πώς μπορεί στο ενεργειακό πεδίο να κυλήσουν τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμη και βοηθά την εκτίμηση του πώς μπορεί να κατευθυνθούν τα πράγματα, προς ποια κατεύθυνση εννοώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για απόψε. Εγώ ευχαριστώ.